Θα κάνω μια πολύ μικρή παραχώρηση, γιατί είναι μαζί μας η κυρία Θεοδωρίδου, η οποία είναι καθηγήτρια παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Ας είναι η τελευταία από τις παρεμβάσεις, γιατί είχαμε κι άλλους, αλλά δεν θα τους δεχτούμε. Η κυρία Θεοδωρίδου όμως και τιμητικά, μια που είναι και πρόεδρος, όπως σας είπα, της Επιτροπής Εμβολιασμών, έχει λόγο. Ας μας κάνει μια παρέμβαση. Κυρία Θεοδωρίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που είχα την τύχη τελικά να συνδεθώ μαζί σας και να ακούσω ένα μικρό τμήμα από τις τελευταίες εξαιρετικές εισηγήσεις. Πραγματικά αξίζεται συγχαρητήρια για αυτή την πλήρη παρουσίαση ενός θέματος το οποίο είναι πλέον θέμα ζωής για όλους μας. Το 2020 μας άφησε στα χέρια μας και λόγω των γιορτινών ημερών αυτό το δώρο, το εμβόλιο που μπορούμε και ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Όπως έχω ξαναπεί, το δώρο αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να έχουμε υπομονή μέχρι να γίνει ένας καθολικός εμβολιασμός. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Μόσχελο που σχολίαζε το θέμα της αναβλητικότητας ως προς τους εμβολιασμούς και θα ήθελα ως παιδίατρος να πω ότι η παιδιατρική έχει σαν αρχή καμία αναβολή, καμία καθυστέρηση για όποιο εμβόλιο μπορεί να προσφέρει στην πρόληψη ενός νοσήματος. Και εδώ έχουμε ένα νόσημα που μας γέμισε πένθος, θλίψη, μας αναστάτωσε τη ζωή και τώρα έχουμε το όπλο που μπορούμε στο βαθμό που είναι δυνατόν σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Θα ήθελα να πω ότι λόγω των ημερών θα πρέπει όλοι μας με αισιοδοξία να δούμε την εφαρμογή των εμβολιασμών. Ας μην δίνουμε πολύ χώρο στους διστακτικούς ή και αμφισβητείες των εμβολίων. Υπερτερούμε εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στα εμβόλια και μπορούμε να τους πείσουμε με το παράδειγμά μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε για την παρέμβαση. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και κυρίως υγεία. Η Εθνική Επιτροπή και τα εξαίρετα μέλη εκπροσωπούνται με δύο εξαίρετους συναδέλφους, εκπροσωπείται η Βόρειος Ελλάδα, τον κύριο Ροηλίδη και τον κύριο Σμυρνάκη. Θα κάνει ό,τι μπορεί στο δύσκολο έργο που έχει, γιατί δεν έχουμε τον αριθμό των εμβολίων που θέλουμε. Σιγά σιγά λοιπόν, γι' αυτό έβαλα τη λέξη υπομονή, θα προχωρήσουμε και πιστεύω ότι από το καλοκαίρι και μετά θα βλέπουμε με άλλη προοπτική τη ζωή μας. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεοδωρίδου, για τα όσα σημαντικά είπατε και καλό κουράγιο σε αυτό το έργο το οποίο ξεκίνησε τώρα για τον εθνικό εμβολιασμό για την COVID. Ελπίζω όλοι να είμαστε αντάξει αυτού του μεγάλου εγχειρήματος που αναφέρατε, το οποίο μάλλον μας είναι δώρο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, αντί να το κριτικάρουμε και μάλιστα έντονα μερικές φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ.